Θέλω και εγώ να συνεχίσω αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ότι και από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών είναι ένας νόμος που έχει ψηφιστεί πλέον, ο οποίος είχε επεξεργαστεί και από τον προκάτοχό μου και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε και δημόσια αυτό. Πλέον όμως, εδώ και λιγότερο από ένα μήνα, είναι νόμος του κράτους, έχει ψηφιστεί από τη Βουλή, αναφέρομαι για τα ανασφάλιστα οχήματα, και σκεφτείτε πόσο μεγάλη ταλαιπωρία έχουμε περάσει όλοι μας συνολικά ως κοινωνία, εάν εμπλακούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα. Πόσο κόπο, πόσο δύσκολα και εάν και εφόσον μπορέσουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να δικαιωθούμε. Το λέω αυτό το πράγμα διότι ο στόχος της αλλαγής αυτής είναι να υπάρχει μια πολύ πιο συνεκτική πολιτική όσον αφορά τα οχήματα. Και γι' αυτό προσπαθούμε πράγματι να συνδέσουμε βάσεις δεδομένων που ήδη υπάρχουν ή ακόμα και να τις εκαθαρίσουμε, να τις εξυγχρονίσουμε και φυσικά να μιλάνε μεταξύ τους οι βάσεις δεδομένων. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική αλλαγή, την οποία θα την δούμε στην καθημερινότητά μας και δεν θα συμβάλλει μόνο στα ανασφάλιστα οχήματα, αλλά θα συμβάλλει και στο θέμα της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, όπου αλλάξαμε μάλιστα και το σύστημα με το πώς θα γίνεται το πρόστιμο εάν κάποιος δεν έχει πληρώσει μέχρι 31 Δεκάτου και προσπαθεί, πάει να πληρώσει τον Ιανουάριο, δεν θα πληρώσει το 100% του πρόστιμου, αλλά το 25%. Εάν δεν μπορέσει και τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο πάει, θα είναι το 50%. Από το Μάρτιο και μετά όμως θα είναι το 100% που θα πληρώσει. Εκτός όμως και από τα τέλη κυκλοφορίας είναι και ο έλεγχος κταίου που υπάρχει υποχρέωση για τα αυτοκίνητα να περνούν. Και γι' αυτό το λέω, για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό νοικοκύρεμα το οποίο έγινε με τον συγκεκριμένο νόμο, διότι έχουμε μια πιο συνεκτική πολιτική για τα οχήματα αυτά καθ' αυτά. Υπολογίζαμε ότι τα ανασφάλιστα οχήματα μπορεί να είναι ακόμα και πάνω από 500.000. Δεν είμαστε βέβαια σε θέση να το προσδιορίσουμε ακριβώς τον αριθμό αυτό. Σκεφτείτε όμως και πόσα οχήματα δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, πόσα αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει από το τεχνικό έλεγχο. Άρα εγώ θα σας πάω και ένα βήμα περισσότερο και θα σας πω ότι συνδέοντας τις βάσεις δεδομένων, πετυχαίνουμε πρώτον να μειώσουμε τις δικαστικές υποθέσεις, εφόσον βέβαια καταφέρουμε να ασφαλίσουμε πολλά περισσότερα αυτοκίνητα, να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα τα οποία γίνονται από παράληψη τεχνικού ελέγχου από το ΚΤΕΟ, να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα δημόσια έσοδα, που σαφώς ενδιαφέρει και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά βεβαίως και να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που πολλά αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ θα πρέπει πλέον να περάσουν τον συγκεκριμένο έλεγχο. Πλέον με την αλλαγή αυτή θα υπάρχει πολύ καλύτερη εικόνα για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα μας από την κεντρική διοίκηση και θα μπορούμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες και αποφάσεις με δεδομένα πραγματικού χαρακτήρα. Πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων Υπουργείων θα συνεχίσει να είναι στο συγκεκριμένο ζήτημα διαρκής και καθημερινής. Σε πρώτη φάση έχουμε θεσπίσει στον νόμο ο έλεγχος να γίνεται τουλάχιστον ανά 6 μήνες. Όταν όμως μπορέσουμε και το θέσουμε σε πλήρη λειτουργία, θα μπορεί ο έλεγχος να είναι σχεδόν και real time. Άρα και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλα τα Υπουργεία για την άψογη συνεργασία που είχαμε όσον αφορά το νομοπαρασκευαστικό και την ψήφιση του νόμου, και είμαι βέβαιος ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και των πολιτών.